Νομίζουμε ότι η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί, που έχει ξεκινήσει για το ποιος θα προστατέψει τα γήπεδα από τον κόσμο, νομίζουμε ότι είναι από προσανατολιστική. Αν θα είναι ιδιωτική ασφάλεια, αν θα είναι τα ΜΑΤ, η αστυνομία, το ΝΑΤΟ, ο στρατός. Αυτό μου είναι ένα βασικό θέμα για το ποιος θα είναι εκεί. Ένα face control χρειάζεται το γήπεδο. Ένα. Δεν χρειάζονται πολλά. Ένα. Να φύγουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι. Αυτό είναι που τροφοδοτεί τη βία στα γήπεδα. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι λιμένονται τον αθλητισμό, που έχουν τους στρατούς τους. Γι' αυτό και άμα θέλετε, νομίζουμε ότι και ο τίτλος οπαδική βία δεν ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Τι είναι? Γιατί τσουβαλιάζει, δηλαδή, να σας πω, τσουβαλιάζει τους φιλάθλους. Και από προσανατολίζει από το βασικό που για μας, ξαναλέω, είναι το ζήτημα των επιχειρηματικών συμφερόντων. Θα σας πω, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που καταλάβουμε. Να σας πω, αυτό που λέτε για να το καταλάβουμε κι εμείς. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει τώρα είναι να αδειάζει τα γήπεδα γενικά από τον κόσμο και να πηγαίνει τη συζήτηση, ξαναλέω, γενικά στον κόσμο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε το εξής. Ξέρετε κανέναν επιχειρηματία ο οποίος θέλει να παίζει η ομάδα του με άδειο γήπεδο? Ξέρουμε όμως πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τους δικούς τους στρατούς και τους χρησιμοποιούν. Από τις μεγάλες ομάδες, από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι χαρακτηριστικό. Θέλετε να μας πείτε, να σας πω. Μα δεν είναι μυστικό ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι ιδιοκτήτες τους στηρίζουν συγκεκριμένους συνδέσμους και τους βάζουν αυτούς τους συνδέσμους να κάνουν με εντολές πολλές φορές να κάνουν διάφορα πράγματα μέσα και έξω από το γήπεδο. Εγώ να σας πω. Προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Μεταξά, γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Τους έχουμε συναντήσει. Το λέω και για να καταλάβουμε. Και σε απεργίες τους έχουμε συναντήσει. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Το λέω και για να καταλάβουμε εμείς και να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενά σας. Ξέρετε κάποιον επιχειρηματία ο οποίος θέλει το μαγαζί του, δηλαδή το γήπεδο, να είναι άδειο από πελάτες, δηλαδή από φιλάθλους? Ξέρουμε πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι αξιοποιούν το μαγαζάκι τους, γιατί τους το δώσανε το μαγαζάκι τους και είναι οι ομάδες, τους το δώσαν όλες οι κυβερνήσεις, που αξιοποιούν το μαγαζάκι τους λοιπόν και τις ομάδες για να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα, για να πιέζουν κυβερνήσεις, για να αντιπαρατίθεται σε κυβερνήσεις. Ωραία, να τελειώσουμε τον επαγγελματικό αθλητισμό. Να προχωρούν τα δικά τους. Να σας πω. Αν δεν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση όμως, θεωρούμε. Με τη βία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό λοιπόν. Αν δεν ανοίξουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση, νομίζουμε ότι θα συμβαίνουν τα ίδια και τα ίδια αυτά τα οποία ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και τέλος πάντων για μας. Να τελειώσουμε με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ο αθλητισμός να είναι απαλλαγμένος από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μπορεί ο αθλητισμός. Και ποιος θα στηρίζει όλες αυτές τις ομάδες? Δηλαδή, ποιος θα μαζευόμαστε φίλαθροι και θα κάνουμε ρεφέρεντα? Δεν μπορούν. Τόσα χρήματα. Θα πάμε λοιπόν τότε στο εξής δίλημα. Θα πάμε στο εξής δίλημα. Ή θα έχουμε δηλαδή υψηλού επίπεδου αθλητισμό με τραυματίες, με ακροτηριασμένους, με νεκρούς, ή δεν θα έχουμε καθόλου αθλητισμό? Όχι, αυτό δηλαδή ή θα φύγουν οι επιχειρηματίες από το παιχνίδι ή θα έχουμε ακροτηριασμένους, όπως το λέτε. Να σας πω ότι. Και τραυματισμένους ανθρώπους. Να σας πω, όσα μέτρα και αν πήραν όλες οι κυβερνήσεις. Μα εφαρμόστηκαν τα μέτρα, κύριε Μεταξά? Κάποια εφαρμόστηκαν. Πριν από λίγο μας είπε ο κ. Σκιάρας εδώ ότι τώρα είμαστε αποφασισμένοι και ότι τώρα θα πρέπει να ληφθούν. Να σας πω, αλλάξανε πράγματα. Όσα μέτρα και αν εφαρμόστηκαν. Εφαρμόστηκαν πάρα πολλά. Και πιο αυστηρά. Ωραία. Άρα το ΚΚΕ τι λέει? Λοιπόν, να λαϊκοποιηθούν οι ομάδες. Μα κοιτάξτε, να σας πω. Να πάρουμε, ας πούμε, εμείς οι Ολυμπιακοί, τον Ολυμπιακό στα χέρια, μας. Εσείς οι Παναθηναϊκοί, τον Παναθηναϊκό στα χέρια σας, τελικά, και να πάμε παρακάτω. Τελικά το ζήτημα του καπιταλιστικού κέρδους, του επιχειρηματικού κέρδους, δεν είναι αυτό το οποίο αμαυρώνει, το οποίο τσακίζει, το οποίο διαλύει, το οποίο οδηγεί και σε τέτοια καταστροφικά αποτελέσματα σε κάθε πτυχή της ζωής, και στο ζήτημα του αθλητισμού και στο ζήτημα του πολιτισμού και στο ζήτημα του αθλητισμού, βέβαια, με τα συγκεκριμένα παράδειγμα. Άρα τι πρέπει να γίνει για σας? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Εμείς λοιπόν λέμε... Τι προτείνετε και τι να γίνει στην πράξη? Ομάδες από τους προέδρους. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι πρέπει να υπάρχει τελείως διαφορετικός ριζικός προσανατολισμός της οικονομίας, άρα και του αθλητισμού και του πολιτισμού και του λαϊκού αθλητισμού και του σχολικού πολιτισμού. Υπάρχουν παραδείγματα. Υπήρχαν παραδείγματα στις χώρες του σοσιαλισμού. Δηλαδή, δεν ήταν υψηλού επίπεδου ο αθλητισμός σε αυτές τις χώρες? Τι ήταν? Τώρα ήταν η ιδιοκτησία κάποιων επιχειρηματικών, ομίλων αυτές οι ομάδες? Δεν ήταν υψηλού επίπεδου ο αθλητισμός εκεί πέρα? Δηλαδή, ο λαϊκός αθλητισμός, αυτός ο οποίος θα βασίζεται στο ταλέντο, στη μαζική λαϊκή άθληση, δεν μπορεί να φέρει και ταλέντα σε υψηλό επίπεδο? Αυτό
Αν δεν το βάλουμε στη συζήτηση για θα στηριχθούν όμως μας... αυτές οι ομάδες. Προφανώς. Η Λοκομοτίβ Μόσχα στη δεκαετία του 80, ας πούμε, δεν είχε πρόεδρο, δεν είχε ιδιοκτήτη. Αν γνωρίζετε, είναι καλή συζήτηση αυτή που πάτε. Αν γνωρίζετε καλά τις ομάδες αυτές, πρέπει να ξέρετε ότι ήταν ομάδες εργοστασιών, ήταν ομάδες κλάδων, ήταν ομάδες μεταλλεργατών, για παράδειγμα, που προφανώς τα ταλέντα που υπήρχαν τα στήριζαν και έξω από τη δουλειά τα στήριζαν για να μπορούν και να αφιερώνουν χρόνο στον αθλητισμό. Άρα τι να κάνουμε, να φύγουμε από τον επαγγελματικό αθλητισμό και να πάμε σε ομάδες στην οποία θα τη λένε τη μία Πίτσος, την άλλη Ειδάπ. Τι θα απελευθερώσει πραγματικά τις δυνατότητες και τις χώρας μας. Το λέω γιατί εμείς έχουμε το πρωτάθλημα τύπου, θα πάω να παίξω κι εγώ μπάλα. Εντάξει, να σας πω. Το λέω με όλη την καλή διάθεση. Αυτό φαντάζομαι να καταλάβω. Θα σταματήσει και την αθλητική βία. Κοιτάξτε. Αυτό ήθελε για τη βία. Έτσι θα σταματήσει, θεωρείτε. Θα σταματήσει και η αθλητική βία για αυτό το λόγο. Δείτε τι γίνεται σε άλλα αυτά. Δηλαδή σε χαμηλά πρωταθλήματα εντός εισαγωγικών αεραστεχνικά, πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάποιο τύπο βία? Γιατί σε αεραστεχνικά δεν υπάρχουν πρόεδροι και δεν υπάρχουν επιχειρηματικά συμβούλια. Είναι μικρότερο επίπεδο. Μικρότερο επίπεδο. Με του δημοσιογράφου και μάλλον. Μικρότερο επίπεδο τοπικά κτλ. Και δεν εννοούμε τώρα ένα. Δεν εννοούμε τώρα πρωταθλήματα όπως αυτά που είπατε, τα οποία τέλος πάντων είναι μεταξύ φίλων, να το πω έτσι. Εννοούμε και σε επίπεδο πανεπιστημιακό. Μπορεί να υπάρχουν. Πώς ξεκίνησαν οι ομάδες, έτσι κι αλλιώς. Και οι ελληνικές ομάδες. Πώς ξεκίνησαν? Μέσα από τον εραστεχνικό αθλητισμό. Έτσι δεν ξεκίνησαν. Τα μεγάλα ταλέντα που έβγαλε. Δεν υπάρχει. Δεν μένουμε πίσω. Πάτσα, θέλω να σας πω. Τα μεγάλα ταλέντα όμως που έβγαλε η χώρα ξεκίνησαν από τη βάση. Από εκεί. Και αργότερα ήρθαν οι ΠΑΕ. Αργότερα ήρθαν οι ΠΑΕ. Ήρθαν οι επιχειρηματίες. Έγινε και το ποδόσφαιρο εμπόρευμα. Με όλα αυτά τα οποία. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ως χορηγό στη φανέλα τους την Gazprom, η οποία αναδύθηκε από τα ερείπια του υπαρκτού σοσιαλισμού. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Μεγαλύτερος καπιταλιστής στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι ο καπιταλισμός τι? Ότι ο καπιταλισμός προφανώς φέρνει τέτοια αποτελέσματα. Αλλά μιλάτε για την Gazprom. Θα μιλήσουμε για τον σοσιαλισμό ή για τον καπιταλισμό? Προφανώς οι καπιταλιστικές σχέσεις στην οικονομία οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν, για να το κλείσω. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική λοιπόν αντίληψη. Την οποία αντίληψη τη θέτουμε στο τραπέζι της συζήτησης και της διεκδίκησης και της αντίληψης και της κατανόησης της σημερινής πραγματικότητας. Κατανοητό. Γιατί θα είμαστε εδώ με όλα τα αυστηρά μέτρα, ξαναλέω. Βάλτε τον ΝΑΤΟ να φυλάει τα γήπεδα. Αν δεν βγάλουμε από εκεί πέρα τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και θα έχουμε νεκρούς, τραυματίες και τέτοια. Μάλιστα. Κυρία Καφαντάρη, υπάρχουν γκρίνια.